τις σιρήνες του πολέμου ήχησαν στη χώρα μας. Λίγο νωρίτερα, περί τις 3 τα ξημερώματα, η τότε Ιταλική κυβέρνηση απέστειλε στην Ελλάδα τελεσίγραφο δια του Ιταλού πρέσβη στην Ελλάδα Εμμανουέλε Γκράτσι, ο οποίος και το επέδωσε ιδιόχειρα στον Ιωάννη Μεταξά. Στο τελεσίγραφο αυτό απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο, προκειμένου στη συνέχεια να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Βασιλείου της Ελλάδος, λιμένες αεροδρόμια κλπ. Για ανάγκες ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνησεών του στη μετέπειτα προώθησή του στην Αφρική. Μετά την ανάγνωση του κειμένου, ο Μεταξάς έστρεψε το βλέμμα του στον Ιταλό πρέσβη και του απάντησε στα γαλλικά την ιστορική φράση «Alors c'est la guerre», δηλαδή «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο», εκδηλώνοντας έτσι την αρνητική θέση επί των Ιταμών Ιταλικών ετοιμάτων. Ο ίδιος ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του που εξέδωσε το 1945 περιγράφει τη σκηνή. «Έχω εντολή, κύριε Πρωθυπουργέ, να σας κάνω μία ανακοίνωση» και του έδωσα το έγγραφο. Παρακολούθησα την συγκίνηση στα χέρια και στα μάτια του. Με σταθερή φωνή και βλέποντάς με κατάματα, ο Μεταξάς μου είπε «Αυτό σημαίνει πόλεμο». Του απήντησα ότι αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί. Μου απάντησε όχι. Του πρόσθεσα ότι αν ο στρατηγός Παπάγος, ο Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε «Όχι». Έφυγα υποκλινόμενος με τον βαθύτερο σεβασμό προ του γέροντος αυτού που προτίμησε την θυσία αντί της υποδηλώσεως. Ο Μεταξάς εκείνη τη στιγμή είχε εκφράσει το ελληνικό λαϊκό αίσθημα, την άρνηση της υποταγής, και αυτή η άρνηση πέρασε στον τότε ελληνικό δημοσιογραφικό τύπο με τη λέξη «Όχι». Στις 5:30 τα ξημερώματα ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος με την ευνηδιαστική εισβολή των Ιταλικών στρατευμάτων στην Ήπειρο, οπότε η Ελλάδα εισήλθε στον πόλεμο. Και το έπος άρχισε. Ο πόλεμος έχει κηρυχτεί. Η πόλη του Δαβίδ με το Γολιάθ ξαναζωντάνεψε πάνω στα χιονισμένα βουνά της Ηπείρου.